επειδή έχουν πει άλλωστε, έχουν καλύψει όλα τα πεδία οι άνθρωποι μας εδώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Μίκης είναι η οικογένειά μου. Και όπως αγαπάω τα παιδιά μου, αγαπάω και το Μίκη. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Γιατί τόση αγάπη? Γιατί τόση αγάπη? Γιατί μου ομόρφινε τη ζωή μου. Και γιατί είναι το μεγάλο μου παράδειγμα. Και γιατί είναι το μόνο πράγμα που μένει όρθιο σε αυτόν τον τόπο. Τίποτα άλλο. Και γιατί βλέπεις ότι δεν μπορώ να το μαζέψω. Δηλαδή είναι πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς είναι ακόμα σαν 15χρονος. Αυτό. Αυτό. Και δεν έχει και διακριτικά του μεγαλείου του. Ξέρεις, οι μεγάλοι, εκεί φαίνεται οι μεγάλοι, που δεν έχουν διακριτικά. Υπάρχει εδώ λίγα λόγια που έχει γράψει ο Μίκης και πιστεύω ότι θα θέλαν όλοι να τα ακούσουν αυτά τα λόγια. Είναι από το «Δεν είναι μυστικό η Λευτεριά να την προδώσεις». Θα ήθελα να τα πω. Παρακαλώ. Είναι το χρέος. Τίποτα δεν είναι πιο αναγκαίο και πολύτιμο για τον άνθρωπο παρά η ελευθερία. Αν δεν έχεις τροφή, αν δεν έχεις γνώσεις, αν δεν έχεις ανέσεις, τότε υποφέρεις. Αν δεν έχεις ελευθερία, τότε δεν υπάρχεις. Γιατί τότε δεν μπορεί να λογαριάζεσαι άνθρωπος. Τι είναι η ελευθερία? Ελευθερία είναι η ευθύνη. Είναι να είσαι υπεύθυνος. Να κρατάς κάθε στιγμή, σε κάθε περίπτωση, το μερίδιο της ευθύνης που σου αναλογεί μέσα στον καταμερισμό της ομάδας και της κοινότητας. Ελευθερία είναι να σκέπτομαι, να σχεδιάζω και να αποφασίζω κάθε στιγμή και σε κάθε περίπτωση μαζί με τους άλλους για λογαριασμό μου και για λογαριασμό των άλλων. Όταν ένας άλλος το κάνει για λογαριασμό μου, είτε άτομο είναι αυτός είτε κόμμα, τότε εγώ δεν είμαι ελεύθερος. Γιατί η ελευθερία είναι το δικαίωμα να είμαι υπεύθυνος κάθε στιγμή, σε κάθε περίπτωση. Ελευθερία είναι το χρέος. Μίκη, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Τα παιδιά μου και εγώ σε ευχαριστούμε.